Για να σας πω, τη δεύτερη πρωτασυγά μου, στη δεύτερη γυναίκα μου, Σιλία. Στην πρώτη πώς το έκανες? Στην πρώτη ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη με τη Μαρία, μπατηράκια και οι δύο τελειωμένοι, και πήρα μία δαχτυλίθρα και της έκανα δώρο, δεν είχα λεφτά για δαχτυλίδι, και βρίσκω μία δαχτυλίθρα στο παζάρι και της λέω προς ένδειξη, ξέρεις, νοικοκυροσύνης, πάρτη να με ράβεις και να με φροντίζεις, θέλω να σε παντευτώ, γονάτισα. Μπράβο. Στη δεύτερη πρωτασυγά μου. Περίμενε, της άρεσε. Της άρεσε πολύ. Κλαίγαμε και οι δύο, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι ωραία. Της πήρες κανένα δαχτυλίδι ποτέ? Μετά ναι, σου πήρα. Αλλά τότε δεν υπήρχε μία. Λοιπόν, στη δεύτερη πρωτασυγά μου. Δαχτυλίδια. Ήμασταν στη Γαλλία, στη Γαλλική Ριβιέρα, σαν κατά μικρό. Α, μετά χάι. Μετά χάι. Πάντα στο εξωτερικό. Ανεβάσαμε και είμαι παιδιά σε ένα καταπληκτικό εστιατόριο που είναι γεροντάκια. Ναι. Καταπληκτικό εστιατόριο όμως, έτσι, υπέροχο. Ξέρεις γιατί είναι γεροντάκια? Γιατί για να πληρώσεις πρέπει να φτάσεις πες αυτό το σημείο. Και έχω λοιπόν μαζί μου το δαχτυλίδι και κάνω πρόταση στα γαλλικά, όρθιος και λέω εσύ. Καλέ, ξέρεις γαλλικά. Στα γαλλικά. Ζητώ λοιπόν την ησυχία όλα τα γεροντάκια εκεί και κάνω πρόταση λοιπόν η Σίλια στα γαλλικά. Τέλειο. Σκύβω κάτω και γονατίζω και σηκώνονται όλα τα γεροντάκια και ζουν και τραγουδάνε, παιδιά. Ήταν τόσο συγκινητικό. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό. Ωραίο. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό και αλλά και τα λοιπά. Πάμε παρακαλώ.